κάνει ό,τι πιο επέσχυντο έχει καταφέρει. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κουβεντιάζει για τα προβλήματα που υπάρχουν στο σύστημα υγείας, για το βαθιά υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτούμενο σύστημα υγείας, για αυτό που 18 μήνες ως εργαζόμενοι δώσαμε και την ψυχή μας να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της πανδημίας. Έρχεται τώρα πιστή στην πολιτική της, γιατί κακά τα ψέματα εφαρμόζει πολιτική που την έχει πει και πριν τις εκλογές, που εφάρμοζαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που λέει τι. Εγώ θέλω νοσοκομεία να λειτουργούν τα νοσοκομεία επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο, με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά, να μπορέσει να ανταποκριθεί, να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Μέρος αυτού του σχεδίου και αυτής της σχεδίας και της πολιτικής είναι και αυτός ο νόμος της υποχρεωτικότητας που έρχεται να αποσύρει ανθρώπους και τους βάζει στην ανεργία ή σε αναστολή, αλλά ταυτόχρονα έρχεται ο πρώην υπουργός Κοντοζαμάνης να πει ότι εγώ θα είμαι έτοιμος και θα βάλω εργολάβους στα νοσοκομεία. Αυτό αποτελεί απόδειξη στο ότι θέλει τα νοσοκομεία να λειτουργούν με επιχειρήσεις ΣΔΙΤ, δηλαδή με σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού, στη λογική αυτή να μειώσει το κόστος της λειτουργίας των νοσοκομείων που θα επιβαρύνουν τον κρατικό κορβανά, γιατί ξέρουν ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να βγουν αλλού. Και ένα δεύτερο μέρος, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο καθαυτός ιδιωτικός τομέας. Βλέπουμε άλλωστε τα μεγαθύρια, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, που όλη την προηγούμενη περίοδο αγρών υγόραζαν, μάλλον πονόταν με εκατομμύρια χρήματα, να συνεχίζουν στην ίδια τακτική και μάλιστα να αυξάνουν τις δραστηριότητες. Είναι αυτό που λέμε ότι η φύση μισεί το κενό, έχει στην υγεία το ίδιο πράγμα γίνεται. Επίσης και ένα τελευταίο. Στα πλαίσια αυτά είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να εργαλειοποιεί την επιστήμη. Το όπλο που λέγεται εμβόλιο, και είμαστε κάθε τιμή και σαν απόφαση σωματείο και σαν εργαζόμενοι ότι θα πρέπει να εμβολιαστεί, δεν είναι το μοναδικό. Αποτελεί όμως όπλος αυτός τρομοκράτησης και απώλειας εργαζομένων. Για να συμπληρώσουμε και το λέμε, ότι ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει, αλλά δεν είναι το μοναδικό όπλο για την υγεία του λαού και των εργαζομένων. Χρειάζεται μια σειρά μέτρα και με αυτό θα κλείσουν. Πρέπει να δοθούν χρήματα και να στελεχωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Μιλάμε για αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. Μιλάμε για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μιλάμε για επαγρύπνηση, για έλεγχο και εξατομικευμένο έλεγχο και προστασία του κάθε εργαζόμενου που έχει τις φοβίες του να κάνει το εμβόλιο. Είτε υπάρχουν προβλήματα είτε δεν υπάρχουν. Είμαστε βέβαια αντίθετοι, και αυτό να τελειώσω, σε ό,τι σκοταδιστικό υπάρχει και αναχρονιστικό που μας λένε για το εμβόλιο. Δεν είμαστε αυτοί. Είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, αλλά θα πρέπει εξατομικευμένα η κυβέρνηση, η πολιτεία, το κράτος να μπει στο πλάι του εργαζόμενου και να του δώσει αυτή τη δυνατότητα. Για άλλη μια φορά, επιτηρείται με αλφαγιώτα η μετακίνηση των εγκληματικών ευθυνών στη διαχείριση της πανδημίας και των τραγικών ευθυνών στη διαχείριση του εμβολιασμού στους ανεμβολιαστούς, αρχής γενομένης από τους υγειονομικούς, οι οποίοι στο σύνολό του σχεδόν έχουν εμβολιαστεί τους ελαχίστων των περιπτώσεων. Μιλάμε για ποσοστό πάνω 50% στο υπόλοιπο προσωπικό και πάνω 55% στους γιατρούς. Το δεύτερο που αναδεικνύεται με τις δηλώσεις που έκανε χθες η κυβέρνηση μετά την απόσυρση των υγειονομικών τι θα κάνει, είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος για κλείσιμο τμήματων, συγχώνευση τμήματων, κλείσιμο νοσοκομείων, με όχημα βέβαια τον εμβολιασμό. Αυτό ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, η οποία μένει ανέβοτη σε αυτό το στόχο. Από τότε που έγινε η πανδημία, μη στελεχώνοντας το ΕΣΥ, μη εξοπλίζοντας το ΕΣΥ, μη αναπτύσσοντας πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, χωρίς επίσης να δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την υγεία του λαού, στο βαθμό που δεν παίρνει μέτρα στους χώρους υπερμετάδοσης του ιού, όπως είναι οι χώροι εργασίας, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι η εκπαίδευση. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε και θα συνεχίσουμε έναν αγώνα να όχι μόνο να μην φύγει κανένα συνάδελφος, αλλά να έρθουν και οι 38.000 που λείπουν σήμερα από το ΕΣΥ. Γιατί 38 και 15, αν δεν κάνω λάθος, μας κάνουν 53.000. Αυτή τη στιγμή δουλεύει ένας για τρεις και ένας για πέντε. Η κάθε απόσυρση σημαίνει απόσυρση των πέντε. Θα κλείσουν τα τμήματα συγχωνεύοντάς τον, τα δώσουν στον ιδιωτικό τομέα.
και δεν τους νοιάζει το δημόσιο δωρεάν σύστημα που δικαιούται ο ελληνικός λαός. Πρωτοφωνάζοντας ότι δεν μπορούν το εμβόλιο, η κυβέρνηση, υλοποιώντας μια πολιτική απογύμνωσης και καταπαράθρωσης του δημοσίου σύστημα της υγείας, δεν μπορεί ένα όπλο για την ανάσχεση της πανδημίας, ένα αγαθό της επιστήμης, να το μετατρέπει σε μέσο διχόνιας και διάσπασης των εργαζομένων, σε μέσο για να μπορέσει ακόμη περισσότερο να απογυμνώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την ανάγκη οι εργαζόμενοι να έχουν επαρκή μέτρα ιχνηλάτησης, επαρκή μέτρα προστασίας απέναντι στον κορονοϊό, απέναντι στη διασπορά της νόσου, από την ανάγκη για να θωρακιστεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να μπορέσουν οι υποδομές να είναι στο ύψος των σύγχρονων αναγκών για την κάλυψη των υγειονομικών απαιτήσεων. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στοχεύουν στο να μπορέσει πολύ πιο εύκολα να προχωρήσει η εμπορευματοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων, να μπορέσουν να μπουν και τα καλά ιδιώτες μέσα, καπηλευόμενοι είτε διάφορες ανεκπλήρωτες ανάγκες, είτε ακόμη και την ανάγκη για ιχνηλατήσεις, για επιδημιολογική επιτήρηση, την ίδια στιγμή που κουνάει το δάχτυλο στους εργαζομένους, σε όλους εμάς που 19 μήνες τώρα έχουμε δώσει τη ζωή μας για την υπεράσπιση της υγείας του λαού με και των ίδιων των εργαζομένων. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να βροντοφωνάξουμε ότι δεν περισσεύει κανένας, ότι η κυβέρνηση κάθε άλλο παρανιάζεται για το αν εμείς θα είμαστε ασφαλείς ή όχι, το έδειξε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Απαιτούμε επίτευξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και παράλληλα αύξηση των κλινών ΜΕΘ, απαιτούμε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και να μην απολυθεί κανένα συμβασιούχος, να επαναλειτουργήσει το Λιμωδόν και το Παναγία, ακριβώς επειδή υπάρχουν ανάγκες όχι μόνο όσον αφορά την πανδημία που πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένα νοσοκομεία, αλλά υπάρχουν και ανάγκες συνολικά για την υγεία του λαού και για νοσήματα εκτός COVID. Και είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ότι δεν θα περάσει αυτό το μέτρο, δεν θα περάσει η αναστολή της εργασίας των συναδέλφων και ότι θα ακυρώσουμε τα σχέδιά τους στην πράξη.